τα άγρια πουλιά στο πέταγμά τους. Μαζί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρωτοφώναξαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο συναυλιακό χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι η παρουσία σήμερα του κόσμου εδώ υποδηλώνει την αγωνία, την τεράστια που έχει ο πληθυσμός, όχι μόνο της Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα, για την εξέλιξη που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί σιγά σιγά χάνει ο πληθυσμός την ασφάλειά του και την περίθαλψή του, χάνει τα νοσοκομεία του, που είναι μια περιουσία δικιά του, πληρωμένη με τους φόρους του και την ασφάλειά του. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια υπόθεση που αφορά τους πολίτες, κατά κύριο λόγο και μετά τους υγειονομικούς. Χωρίς την στήριξη των πολιτών δεν μπορεί να υπάρξει δημόσιο σύστημα υγείας. Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν στη μεγάλη παγκρίτια συναυλία στήριξης και υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταγγέλλοντας τις πρακτικές που οδήγησαν στην υποβάθμιση του ΕΣΥ. Μαζί για το ΕΣΥ, σε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, για να δείξουμε ότι οι διαδηλώσεις δεν είναι μόνο ενόχληση, δεν είναι μόνο διατάραξη, μπορεί να είναι ειρηνικές, μπορεί να είναι όμορφες, αρκεί να εκφράζουν το δικαίωμα του καθενός μας, το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Η σημερινή συναυλία αποτελεί μια μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στην αποσάθρωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αποτελεί μια έκφραση αποδοκιμασίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας. Είναι η απάντηση που δίνουν οι υγειονομικοί και ο ηρακλειώτικος λαός στις λογικές και στις πρακτικές που είδαμε ακόμα και σήμερα, όταν το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ προσπάθησε να συναντήσει τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο, και αντί να υπάρξει ένας διάλογος ή τέλος πάντων ο καθένας να πει τα επιχειρήματά του, συναντήσαμε την καταστολή για την δύναμη της αστυνομίας. Καλούμε μαζί με τη σημερινή μας συγκέντρωση στις 17 του Οκτώβρη στην Πανυγειονομική Απεργία και στις 6 του Νοέμβρη στο Μεγάλο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο. Κόσμος και εργαζόμενοι στην υγεία ένωσαν τις φωνές τους με πλήθος καλλιτεχνών που έσπευσαν να στηρίξουν τη διοργάνωση, δηλώνοντας σαφώς την ανάγκη να διασωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Τίγρη μέσα μου, άγρια κοιμασμένη, όλο με περιμένει κι όλο την καρτερό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίγεται σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Έχουν έρθει χιλιάδες κόσμος από όλη την Κρήτη. Έχουμε μείνει έκπληκτοι από την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη. Βλέπουμε ότι κατανοεί τα προβλήματα που υπάρχουν πια στο νησί μας και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.